είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Είναι Σάββατο. Αύριο πρωί έχουμε στην Κυριά, έχουμε στην Κοζάνη το event. Και πάμε γκαράζ με τον Νίκο, ο Κυριάκος δουλεύει. Πάμε βασικά Τρακατέλη να πάρουμε το Mitsubishi που το έχω αφήσει να μου φτιάξουν. Να μου φτιάξουν το... Πάθεια δεύτερη, λοιπόν. Πάμε στο Τρακατέλη να πάρουμε το Mitsubishi το οποίο το έχω πάει για να μου φτιάξει τη δεύτερη κεντρική που έχει χαλάσει, τη μέσα τριβή, τη βάση τέλος πάντων. Να το πάρουμε, το πάμε στον γκαράζ και να βάψουμε κάποια πράγματα που έχουμε να βάψουμε για ένα λίγο όμορφο για αύριο. Και να δούμε και το σούπερ τι είναι έτοιμο που είναι. Και αυτά. Αυτή εδώ είναι μια τέντα heavy duty. Δείτε εδώ πόσο μεγάλη είναι. Για να βάλουμε εκεί. Έχω αγοράσει μια πολύ μικρή και φθηνή. Και μάλλον θα πάμε να πάρουμε μια ακόμα ενδιάμεση από αυτή και τη φθηνή. Για να έχουμε τρεις διαφορετικές. Να τις δούμε κιόλας πώς κάθεται κάθε μία. Αυτή είναι χορηγία. Από πού? Flag Experts. Πώς? Flag Experts. Flag Experts. Για να βγάλουμε το event. Τα next privé το μαγαζί. Ναι, αλλά δουλεύει εργαλείο, ε. Εργαλείο. Το είδε, σου κουνιέται ακόμα? Το είδα, το είδα. Η πίσω δεν κουνιέται και κουνιέται μπροστά, ρε φίλε. Ναι, η πίσω έγινε, φίλε, δε εδώ. Τίποτα. Η μπροστά. Το κουτάλα. Εν τω μεταξύ τα παιδιά κάναν τόσο καλή δουλειά με τα λάσια και με αυτά θα κουνιέται πρώτα αυγά. Πρώτα ξενιδώσω. Ναι, και στην άλλη το ίδιο είχα. Τα κάναν τούμπανο, όχι. Είναι και την άλλη το ίδιο. Τι, διαλύομαστε. Όχι, είναι γύρωση που τρώνε. Μια μαλάκια. Κλάιν μάι. Μάλιστα. Ελμαξί, είδε, δε εδώ που καθάρισε η σκουριά από το δρόμο. Ναι, επειδή χτυπάει από ναι, χτυπάει άμμο και αυτά, κάνει αμοβολή. Αφού έχει αμοβολή τώρα, πάτα το μία. Το. Α, εδώ δε. Καθαρίζει ρε, όσο κουνιέται. Μαλάκι. Περιμένω, δείτε. Κάτσε, τι είπα, θέλει. Παιδιά, το θυμάστε πως ήταν όλο σκουριά. Καθάρισε. Μου το είχαν πει ότι θα φύγει, λέει αυτό, μόλι κάνει. Είναι επιφανειακή. Δείτε εδώ. Και εδώ. Εδώ βγήκε το χρώμα, το μαξιού. Είδατε, εδώ, ό,τι είναι από κάτω, στο ψαλίδι εδώ, καθάρισε από το δρόμο που το χτυπάει η άμμος. Αυτό θέλει να το κάνουμε δουλειά, που έχει φάει χοντρία, το βγάλουμε, βγαίνει κατευθείαν να το κάνουμε βόλη. Και επίσης όλους τους πολλαπλούς, αλλά θέλω να σου πω είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Εδώ καθαρό, ε. Εδώ τι έβγαλες? Την, το μηχανισμό. Α. Και έβαλα, δες εδώ, κλέφτη. Αμερική 50 βρουλάκια. Κοροϊδεύει να νομίζω ότι υπάρχει. Και τώρα δουλεύει η ενεργή πίσω. Αλλά το φτιάξαμε κι αυτό. Είχε στραβώσει, είχαν μαγκώσει από τη σκουριά τα τέτοια. Κλεφτή, μην κλέβει. Έτσι λέει. Κλεφτή. Τέλει πριβέ μόνο για μένα, ρε μάγκε. Δεν έχει αφήσει βίδα καφίδα. Όλε όλε αλλά και όλε. Παλά και εντυπωσιάστηκα τώρα πόσο έχει καθαρίσει τη σκουριά. Θα το πάω σε άμμο, σε χωματόδρομου. Χωματόδρομου και θα τρέψω χωματόδρομου. Θα κάνουμε βολή από κάτω μόνο. Απίστευτο. Μαλάκα, δεν ήταν έτσι. Όλοι με λέγανε. Και είχαν δίκιο τα παιδιά, όπως το, όταν το πρωτόβλεπες. Είδε εδώ. Το ψαλίδι καθάρισε. Δες εδώ. Αυτό το ψαλίδι το βλέπαμε και λέγαμε πω μαλάκα, σάπιο όλο. Έκανε δουλίτσα. Ηλική δρόμη κάνουν δουλίτσα. Ναι, μα μόνο το διαφορικό έχει μείνει που και αυτό έχει καθαρίσει. Ντά, βλέπετε εδώ καθαρίζει. Α, φεύγουνε. Λοιπόν, τώρα που θα βάλω το μεγάλο τουρλό, θα κάνω μια βόλτα στο δύο μπαρ. Ναι. Αλλά θα έχουμε και ένα απεινιδιωτή μαζί. Okay. Γιατί τη βλέπω να έρχεται την καρδιακή. Ανέμακτα βγήκε αυτό, ε. Ανέμακτα βγήκε, αλλά θα μας γαμίσει λίγο με την. Θέλω να κατεβάσουμε λίγο την εξάμιση. Πολύ εύκολο είναι, αλλά θα το κάνω λίγο. Πού βρήκε, α, στο τέλειο της εξάμισης. Μαλάκα, κάνω. Μάστρα κι εγώ. Μην το λέω αυτό. Αφήνω τον Τίτο, ρε μαλάκα, δεν ξέρω τι τον Τίτο. Μην τα πει σε μένα. Πού είσαι, ρε μανάρι. Ήρθε το αρχίδι. Έμαθες ότι έχουμε. Έμαθε ότι έχουμε meetup. Άκουσε τι είπε, meetup χωρίς εμένα. Και έπεσε από το καράβι. Ναι, αυτό. Σκέψε το ξαφνικά στο καράβι μέσα στο μπάνκερ εκεί που κοιμούνται στα banks. Και διαβλέπει στο ίντερνετ meetup στην Κοζάνη. Και ξαφνικά ένα πηδάει το καράβι. Πού πα! Έχει meetup τώρα, καράβι! Φεύγω κολυμπώντα. Μια εβδομάδα μετά. Εμένα μου το έπεφε. Όχι, ρε μαλακά, αυτή τη φορά μα πρόλαβε. Μα πρόλαβε. Μας πρόλαβε. Τι κάνεις, μωρέ. Τι κάνεις. Καλώς ήρθες. Ψηλωσές. Τι έγινε. Ακόμα ψηλώνεις εσύ. Δες τα στο καράβι τα πόδια κάτασπρα, μαλάκα. Δεν έχει να δει ήλιο. Ο μηχανικός, φίλε. Έτσι είναι ο μηχανικός. Εκεί λιώνει. Δεν είναι καθόλου μια λύση. Θηρίο. Φίλε, από κάτω. Έλα να δεις κάτι. Έλα να δεις κάτι. Δες πώς καθάρισες από κάτω. Οι σκουριές. Θυμάσαι που ήταν σκουριές γεμάτο.
Το έχω πετύχει. Το είχες δει και στα βίντεο, υποθέτω. Ας που δεν βλέπει τα βίντεο μας. Πίσω δεν είχες δει που ήταν όλοι σκουριά και λέγανε όλοι σκουριά. Έλα, δεις. Το είπα τώρα δύο φορές το βίντεο, θα λένε όλα τα ίδια, λες. Καθάρισε μόλις βγήκε στον δρόμο, φίλε. Από τον δρόμο. Επειδή είναι φρέ. Θέλει, βγάζουμε, ξάντσε. Ναι, αποβολή, θα το κάνουμε. Όχι, ρε, θα βγάζουμε κομμάτι-κομμάτι αυτά. Και μου βολεί. Και στο τέλος σε όλη τη. Αυτό εγώ το βλέπω να κόβεται στα δύο. Όχι, όχι, θα βγει. Το βαρέσω μια βολή εδώ. Στο σούπερ τα κάναμε τα ίδια. Βγαίνει. Τι πάθαμε λοιπόν. Τι πάθαμε. Κάτσε να πούμε σε μένα. Τη βάση έφυγε τουλάχιστον. Να πέσει να πάμε. Τι πάθατε. Μια φορά κέρδισα στη ζωή μου. Μια φορά. Αλλά το μαλάκα. Είδατε στο καράβι. Θα μας κάνει. Θα μας χρεώσουν από το νυχτημένο. Με τι μπλούζα έχει, καγκουρό έχει πάνω, τι. Καμήλες έχει. Καμήλες ρε μάνα. Αυστραλία κατευθείαν. Άκου να δεις τι πέφτει τώρα. Από πού την πήρες Αυστραλία, Αφρική, εκεί με τους χούτες. Όταν σπετούσαν πήρε όλους οι χούτες, πήγες και τους πήρες την μπλούζα. Λοιπόν, άκου να δεις σκηνικό. Ανεβάζει. Κάτσε, μου ήρθε ιδέα τώρα, θα μου πεις, sorry. Μου ήρθε ιδέα, πού πήρε την μπλούζα. Πήγαν οι χούτες με τα φουσκωτά να τους πάρουν το πλοίο και αφού έγινε ο αγώνας και κερδίσαν αυτοί, ανταλλάξανε μπλούζες. Σαν το ποδόσφαιρο. Ανταλλάξανε. Από ποιο χούτι την πήρες αυτή. Για πες τώρα τι έγινε. Ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ξέρει. Ο κόσμος δεν... Άκου να δεις τι γίνεται. Ο Γιάννης ανεβάζει μια κλήρωση. Ναι. Για μια K4 ήταν τι ήταν. K3S. K3S. Υβρίδιο. Τέλος πάντων. Και δηλώνω και εγώ συμμετοχή. Έκανα giveaway στο Instagram. Ναι. Και ο Μαλάκα είχε δηλώσει σήμερα και. Και δηλώνω κι εγώ. Στη ζωή μου δεν έχω κερδίσει ποτέ τίποτα. Ούτε πάλι κερδίσει. Ούτε εκείνο, ούτε δύο. Και βγαίνει και δεν έχω πάρει καμπάρι ποιο είναι, ρε. Και γράφουν από κάτω, παιδιά. Και λέω, παιδιά, ο Ιωακή, μιλάω, μα είναι καφρά να σε επικοινωνήσει. Μαλάκα μου γράφουν από κάτω. Αυτό είναι από το ρεσβέξο στη μένα, ρε. Το ξέρω. Το τραβάνε άκυρο. Που στη μένα να ήταν. Και μπροστά τώρα μια τουρμπίνα να βγει. Και το στέλνω. Μεταξύ μα. Το λέω, ρε, εσύ ήμαρτα μου. Μαλάκα. Πού να το είχαμε και στη μένα. Πραγματικά όμω δηλαδή. Καλά, εγώ δεν είχα κάνει τις τουρμπίνες giveaway και τις κέρδισε ο Ρέστης, ο οποίος είναι από τα πιο ενεργά μέλη και αυτά. Θα λένε, ας πούμε, ότι τον. Ναι. Δεν τον είχα δει ποτέ, βέβαια, το παιδί. Μπαίνω στο live εκείνη την ώρα και γράφει ένας. Βλέπω ένα σχόλιο στο YouTube και λέει: δεν πειράζει, δώσε στον Ιωακήμ. Ναι, ένας σου είπε. Ναι, και λέει: ένας μόνο τα μαζί σου. Δεν το είχα από την αρχή εγώ το live. Καλά πήγε αυτό. Και λέω: έχει πλάκα να κέρδισε. Θα μου χαλάσει την βάση, ρε μαλάκα. Τι θα χαλάσει, δε. Δες τι καθαρό που είναι μέσα. Κάρμπον είναι, ναι. Απλά σκούριασε λίγο. Είναι σκουρευμένο κάρβον. Κάρβον, όχι κάρμπον. Τόρτοφερ. Κάρβον. Όχι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι τέτοια την κατάσταση. Μαλάκα με το δάχτυλο την κουνάς. Η άλλη να με δει σε κουνιέται με το δάχτυλο. Υπερβολική. Ε, καλά. Κάνει, βάλε με το. Βάλε ένα τέτοιο μέσα και δες αν μπορεί να την κουνήσει. Νίκο, τι λέει. Βάλε γρασάκι μου. Α, έχει. Έχει από τη μάνα. Είναι γεννημένο με γράσο. Καινούργια μεταγραφή, Νίκο. Τον γνώρισε, εσύ τον έχει γνωρίσει. Δεν τον πρόλαβε. Με το που έφαγε. Με το που έφυγα ήρθε. Η αντικαταστάτη σου είναι, αλλά ήρθε πίσω τώρα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα σου έχει φύγει τη θέση. Λοιπόν, ψηφίστε από κάτω, ποιο να κρατήσουμε. Ιωακήμ ή Νίκο. Ψηφίζω τώρα τον Νίκο. Τον Νίκο. Αφού αυτός εδώ πάνω που αρχίζει και. Γιατί όταν γυρνάει, έτσι έρχεται έκπληξη. Και μετά από μια εβδομάδα μια φορά, μετά από μια άλλη μια φορά. Και ξαφνικά με το που αρχίζει και έρχεται μια μέρα. Φεύγω, καράβια, γεια σας. Μπαπ, και μας δίνει άκυρο. Καταλάβες, όλα θα γίνουν. Τι λέει, ωραίο το εργαλείο, ε. Το εργαλείο είναι ωραίο. Δεν σαν κάνεις. Είναι καλές, αλλά θέλουν λίγο. Τις άντρες τις έχω ετοιμάσει και τους δίσκους έχω καινούριους. Όχι αυτούς, τους ξαναβάλω τους παλιούς, υπάρχει θέμα, θα σας πω. Α, είναι λίγο. Έχω καινούριους πάρει, ρε. Εδώ όμως οι δαγκάνες, έχω τα κάκια δίσκους καινούριους. Τι βάψανε με πενλάκι, βλέπεις. Είμαι ωραία. Εσύ ξέρεις από αυτά. Είμαι όζα. Εσύ ξέρεις με αυτά. Τι κάνει. Καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη θα μπει. Γιάννη, τι λέει το Honda. Εδώ είναι. Ναι, δόξα. Έβγαλα το τρούχο, σου πούλησα, πήρα πιο μεγάλο. Θέλω να το βάλω. Α, Honda δεν έχει σήμερα. Χωρίς τούρμπο, τι βόλτα. Θα σπρώχνω εγώ πίσω. Να βάλω εκείνο το μικρό που έχω εδώ του Σύφη. Το μαύρο, πάμε. Αυτό που θα πάμε. Αυτό θα έρθει αύριο. Ναι, ρε. Με τι. Κοίταξε, είμαστε ένας, δύο, τρεις, εγώ, τέσσερις ο Κυριάκος. Και έχουμε Σούπρα, Μιτσουμπίση και Φόρεστερ. Εντάξει, έχω και το. Το Χόντα και θα πρέπει να χαλάσουμε τον Γκολφ. Ναι. Εντάξει, θα είμαστε πολλές. Dream Team. Ο Μάστορας που θα μας πει αν έγινε καλό. Μπουντρέγγι, μπουντρέγγι. Και πίσω τα παιδιά γαμήθηκαν. Εντάξει. Του τζόγου έχουμε λίγο. Αυτό εντάξει, φίλε. Αλλά ένα από το σα μάθη. Γιάννη, δεν θέλει τώρα μια στάση αυτή για δοκιμή. Τώρα αυτό πρέπει να το κάνω λίγο κάτι δύο σπουράκια εδώ. Το τετρακίνητο τώρα μαλάκια. Ξέρεις τι ώρα σβουρίζει το τετρακίνητο. Ξέρω, άμα σβουρίζει, σβουρίζει καλά. Αλλά όταν σβουρίζει, έχει γραμμίσει τα πάντα. Θα αρχίσει και αυτό να κάνει το διαφορικό. Σαν το άλλο. Τι έχουμε να κάνουμε. Εντάξει το γελασματάκι μου κάνανε παιδιά. Δες πόσο έχει κρατήσει.
Ναι, έδειξε τα μάξι, μαλάκα. Η οροφή δεν ήταν, δεν υπήρχε, ήταν. Έλα, μπείτε. Δεν χωράει από εκεί. Μπαίνω, φεύγω. Είδες τι έχουμε να κάνουμε. Αυτά λες. Όχι, άστα αυτά. Αυτά δεν τα βγάζω τώρα. Αυτό. Πώς είδε πάνω, τι τα βγάλεις. Επιτόπου το κάνεις. Το κάνουμε πάνω, χάρτομα. Απλά θέλει να βγει όλο και να φύγει πλαστική. Γι' αυτό σου λέω. Είναι... Έξω να το τρίψουμε λίγο εδώ για να γίνει. Δεν ξέρω αν πιάσει. Άστο αυτό τώρα, αυτό μας καίει. Όταν γίνει το βάψιμο, τα βγάλουμε σιγά σιγά αυτά. Εδώ, τέσσερις βίδες, πέντε πώς είναι. Τσακ, 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 τσακ. Οι ολοκαθαριστήρες, τσακ και βάψιμο ολοκαθαριστήρες. Α, οι ολοκαθαριστήρες θέλω, μαλάκα. Σε αυτό. Έλα, δες, τσακ, τσακ, τσακ. Τρίψιματάκι, βαψιματάκι. Είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Ναι, ναι. Τα βγάλουμε μάξιμο. Ναι, ναι. Είναι χαμηλό. Μαλάκα, σηκώθηκε. Τι έχουνε. Α, ο άλλος είναι λίγο. Όλες διαλυθεί κομμάτι, πάνω κάτω. Άσε λε τον. Πονηρό. Μαξί, όλο αυτό είναι πλαστικό. Αυτό εδώ, όλο. Και για να βγούνε αυτά, τα πλαστικά παιδιά, πρέπει να ξυλώσει όλο το εσωτερικό από μέσα. Είναι τρελή. Όντως. Δηλαδή, αυτά δεν είναι πλαστικά. Μπαίνουν καπάκια, είναι πάνω από τα τέτοια και έχουν βίδες από μέσα που τα πιάνουν και πρέπει να βγει όλο το εσωτερικό. Πλαστικά, τέτοια. Είναι τρελή. Πληρώνουμε κιόλας. Γεια σα. Μαλάκα, τι γίνεται. Χάσε και αυτό το παπρίζι εκεί. Τι γερμανική γέλο καθαρίζει αυτό. Όχι, το κουμπό του. Ναι, φτού, φτού, φτού. Θα το χάσουμε και αυτό να δούμε ένα. Να γίνει σετ. Άντε να βρω από VR4. Εδώ είναι πλαστεία. Αυτό δεν είναι μέσα, δεν πρέπει να πατηθεί. Για να πάτε δώσει εδώ. Δεν θέλω. Ο Μάστορ το κάνει. Δεν θέλει ευθύνη, δεν θέλω εδώ. Τι ποιο θε καρτάει. Καρτάει. Τιμό. Προτιμώ να σπάσω το χέρι, λέω παρά το τζάμι. Μαξί, άμα το σηκώσει, είναι κανένα δυνατό από μπέμπα που έχει πολύ ελαττήριο και το αφήσει πάνω στον Εύρο εκεί, πάει, έχει σπάσει κάτι. Δοκιμάσουμε. Έχει κάνει πρίξιμο όλο το χέρι. Κάτσε, εγώ, κοίτα, εγώ το έχω το χέρι εδώ στο θέλετε, εσύ κάτι εκεί τι δοκιμέ σα. Δεν το παίρνω, αφού μπει μόνο. Λίγο και λίγο, νάντι, Δεν είναι τώρα. Έτσι. Να τα κυβαμένο τώρα. Αχ, να είχαμε ένα εκεί με το βάψι. Μα χρέει εδώ το μάξι. Όχι, εκεί το. Όχι, ρε, το... Ναι, το τσουνί του. Το τσουνί. Ναι, πάμε να τα βάψουμε τώρα. Αυτό έχουμε να κάνουμε σήμερα, παιδιά. Να βάψουμε αυτού και να βάλουμε ντουλαπάκι. Καημένο. Πάμε φύγω, λέει. Άντε, πάμε. Πάμε. Παιδιά, ησύχασε όλο το αμάξι με το κεντρικό. Τώρα διγάσκει είναι βελούδο. Πριν υπήρχε ένα τρέμουλο στο τιμόνι, υπήρχαν διάφορα. Τώρα διγάσκει είναι. Όπω. Ροπή. Αυτά είναι. Μπράβο, τέλεια! Αύριο θα έρθει και ο Κανάτσιος με το γκολφάκι του, πολλάκι του, τι είναι, πόλο. Αχ, εδώ σκιά λίγο. Έρχεται ο Τρακατέλης, κρύψου. Φλάκες. Αύριο θα έρθεις. Θα έρθεις αύριο. Ωραία, dream team, dream team. Dream team. Ετοιμάζω, το ξέρω, πω από βρωμάτα χρωμάτα του πέστη. Εδώ είναι το μυστικό, το έρχεται με τα μυστικά πινέλα. Φίλε. Καλά. Τι κάνετε. Το κεντρικό βάλαμε βάση δεύτερη στο Mitsubishi που είχε έτρεμε και αλλάξαμε δύο βάσεις και έγινε βελούδο τώρα. Ήταν που ήταν. Γιατί τα αφήνω όλα τελευταία στιγμή που έκανα. Γιατί το ένα τη μία τη βάλαμε και δεν είχαμε δεύτερο ανταλλακτικό ρε φίλε. Και περιμένουμε να έρθει. Όχι κι εγώ τώρα. Κλασικά. Δεν λες καλά που γλιτώσαμε το καπό το δικό μου. Δεν το κάναμε. Ποιο. Το καπό το δικό μου δεν το κάνουμε γιατί δεν το πάρω. Να τι πάμε δες τι στόχο έχει ακόμα. A few moments later. Είναι μια ωραία μέρα. Έχω βάλει τις μουσικές μου στο βινίλιο, στο pick-up. Και θα αλλάξω και το σύστημα εγκέφαλο και οθόνη κλίμα. Μπας και αρχίσει να δουλεύει το air condition, γιατί μια που έχει ζέστη είναι ό,τι καλύτερο να δουλέψει το air condition στο εργαλείο. Πάμε μέσα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έβγαλα το στερεοφωνικό, το Kenwood, το οποίο είναι τέλειο, πολύ μου αρέσει. Παρατήρησα ότι εδώ έχει και δύο. Όποιος ξέρει, αν και θα ξέρει ο Αχιλιάς σίγουρα, ο Ρισομάνης,
Αλλά ας μας πει, αυτό τι είναι, σαν κεραία μου μοιάζει. Και είναι κατευθείαν, αλλά πώς να μπαίνει αυτό κάπου μέσα σε... Δηλαδή να... Θηλυκή, και να δείξω τι κατά είναι και έχει αυτό το πράγμα εδώ. Που λέμε το πετάτε, έχει σημάδι εδώ, μην το πετάτε. Και αυτό το line, που θα έλεγα ότι είναι οπτικό, αλλά δεν είναι οπτικό. Έχει χαλκό. Δεν ξέρω τι είναι. Και όλα αυτά συνδέονται σε ένα μπλε καλώδιο εδώ στο... Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά. Στο Kenwood. Πρέπει να μπορώ να ψάξω να δω τι είναι στο Kenwood, οι γραμμές ή έξω για να το μελετήσω. Τέλος πάντων, βγάζουμε το Kenwood εδώ όμορφο και ωραία. Το αφήνουμε εδώ δίπλα. Και τώρα πρέπει να βγάλουμε αυτό το πλαστικό, το οποίο σε μένα ευτυχώς το έχουν χαλαρουίτα και βγαίνει εύκολα. Μισότα και το βγάλω. Βγήκε, όπως βλέπετε. Γίνεται λίγο χαμούλης εδώ μέσα, αλλά εντάξει, μας ενοχλεί. Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι... έχει και άλλη κεραία εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Πόσες κεραίες έχει? Λέτε να έχω βάλει τη λάθος για αυτό να μην έχει καλό ήχο. Έχει μία κεραία εδώ, η οποία... Οκ. Okay. Και έχει και μία κεραία που βλέπω τώρα εδώ. Λέτε να έχω τη λάθος κεραία? Πού είναι αυτή, από εδώ έχει? Να πω εδώ μέσα. Α, ναι, έχει και αυτή, να. Ωραία, θα δοκιμάσω αυτήν την μορφή. Γιατί, ας πω την αλήθεια, δεν πιάνει και πολύ καλά με αυτή που του έχω βάλει. Ωραία, γιατί να με δοκιμάσουμε την άλλη. Και που πάει αυτό. Και βγάζει και αυτό. Ωραία, εντάξει, εδώ μέσα γίνεται ένας χαμούλης λίγο. Τι μπορεί να είναι αυτό, αν όχι κεραία? Δύο κεραίες. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ έξω αυτό για να το δω μετά. Γιατί το αφήνω έξω? Γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτό, αλλά πριν βγει αυτό, πρέπει να βγει από κάτω η βάση εδώ. Ο υπολογιστής που βλέπετε εδώ πέρα. Για να βγει ο υπολογιστής, πρέπει να βγουν τα καλώδια που είναι συνδεμένα εκεί πέρα. Και εκεί πέρα που βλέπετε οι βίδες. Είναι λίγο μανίκι. Επίσης πρέπει να βγουν αυτά τα καπάκια. Πίσω από τα καπάκια έχει κάτι βίδες που τις βγάζεις, θα τα βγάλω τώρα να δείτε. Εδώ έχει κάτι βίδες που τις βγάζεις. Και εκεί μέσα έχει τη βίδα που θα βγάλει το από πάνω. Είναι η υπόθεση, σας λέω, άστα να πάνε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ότι τα τρία καλώδια βγήκανε πανεύκολα, που κουμπώνουν κάτω από τον εγκέφαλο, από εκείνο δηλαδή, εκείνο θα βάλουμε, τον καθαρίσω κιόλας. Οπότε είμαστε καλά, γιατί πολλές φορές δεν βγαίνουν τα καλώδια. Ό,τι βλέπετε, ξεκουμπώσανε. Και τώρα επιτεθόμαστε στις βίδες του. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Δοκιμάζουμε δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε από εδώ, από απόσταση, με το μακρύ, είτε με το ζουμπά. Για να δούμε ποιο θα δουλέψει καλύτερα. Τα ξαναβάλω όλα πίσω, βάζω και τα καπάκια εδώ, γιατί παιδιά δεν θέλει δουλίτσα. Οπα, έτσι. Όχι από εδώ. Τι είναι από εδώ? Τη σκάτα εδώ. Θέλει δουλίτσα. Έχει κάποιες βίδες τις οποίες θέλει ένα κατσαβίδι, τουλάχιστον από εκεί μέσα μέχρι εδώ έξω μακρύ. Πρέπει να πάρω κατσαβίδι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Είδα όλα τα βίντεο στο YouTube και δεν πρόκειται. Αλλά καταφέραμε να βγάλουμε αυτό το σκουριασμένο τζιμπράγκαλο και τους λακαταριστήρες. Οπότε πάμε για βάψιμο. Εκεί είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό. Θα παίζει κιθάρα. Θα παίζει κιθάρα, ναι. Κιθάρα που λένε. Θα παίζει, βάλτε το εκεί, παίξει εκεί πέρα κιθάρα. Αυτά τα όργανα. Πώς κάνουν τα κορίτσια. Μεταλλικό είναι? Φίλε, αυτό είναι μεταλλικό. Από μέσα, πώς είναι? Πώς είναι καλό. Θα το ρίξει και ένα από μέσα έτσι για προστασία. Έχω αστάρι μαύρο μάτ, να ρίξω πρώτα το αστάρι λόγο, όπως κάνουν τα άλλα. Ναι. Και μετά ένα μαύρο μάτ. Να τα φέρει. Ναι, ναι, θα στα φέρω. Το μόνο κακό, κακό εντάξει, είναι αυτό είναι... Πλαστικό. Ναι, είναι ξέρω, αλλά δεν μας πειράζει. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό έχω. Δεν... Θα ρίξει αυτό ένα από πάνω. Δεν πάει. Ταραρα, ροκάς, είναι μεγάλος ροκάς. Για παίξε λίγο. Παίξε. Θα ρίξουμε και όλα στη βιολοβρομιά εδώ πέρα. Που έχει. Με και τα ράμπε εκεί πέρα. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το διαγνωστικό. Συνδέθηκε στο BD1. Εδώ το κομπιούτερ. OBD1 διαλέγω από εδώ. Manual είναι επίσης.
και το βάζουμε, γυρνάμε κλειδί και το βάζουμε στο ρεύμα. Εδώ δεν νομίζω ότι έχω ρεύμα. Εδώ, μερικά. Ναι, version 128. Λοιπόν, φαίνεται. Εκεί. Λοιπόν. E-Tax, SRS Airbag, Climate Control, Transmission, ABS, Cruise Control, ECS Suspension. Λοιπόν, για να δούμε. Ignition Run On, Main Cruise Switch Off, ναι. Cruise Switch Off. Ok, Steering Cruise to Bottom within 1 second. Τι λέει. Τώρα αλήθεια, μισή ώρα. Ignition. Steering Cruise to Bottom. Έχουμε εδώ Steering, ναι. Ok. Main Cruise Switch Off. Δεν κατάλαβα τι λέει. Cruise control away from the code. Γιατί cruise control, δεν θέλω cruise control. ECS suspension θέλω. Α, πάρεις αλλού, ωραία. Και εγώ λέω γιατί μου ζητάει cruise control. Λοιπόν, speed sensor. C, steering sensor. Sensor 1, sensor 2 on. Ωραία, έχει χαλάσει το τιμονιού. Speed sensor, ok, G sensor. Erased, ok. Soft, 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 ωραία, TPS. Stop lamp switch, TPS. Soft mode, shocks medium, shorts hard mode. Scan DCT codes, για να δούμε. No DCT codes, και να είχα ο βλάκας τα καλά τα έκανα. Οπότε πάμε ξανά εδώ. Να μας πει σε τι mode είναι τα όλα στο soft. Και shocks, να τα βάλω όλα στο medium. Activating, ωραία. Τώρα ωραία. Rear left, το πίσω είναι προβληματικό. Κόλλησε στο hard, είδες. Ναι. Το πίσω, left, υποθέτω έτσι που συζητάμε το αμάξι. Πίσω αριστερά. Ναι, left αριστερά. Το δικό μου. Το δικό μου, δηλαδή το οδηγού. Ναι. Ξέρω αλλά λόγος, πώς το, θα το δω πώς θα μετράει αυτό. Πίσω αριστερά. Από μέσα, από, όταν κάθεσαι είναι, κοιτά αριστερά ή όπως βλέπεις το αμάξι τα μετράει αριστερά. Λογικά αριστερή μεριά είναι του οδηγού, αλλά left είναι το πίσω το δικό μου. Έχει κολλήσει το hard. Ωραία. Αυτό είναι καλό γιατί εύκολα θα βρω πίσω, δεν θα βρω εύκολα μπροστά. Πάμε ξανά ECS suspension. Άρα έχει κολλημένο τέτοιο. Οι sensors είναι πράσινοι όλοι. Εδώ τα shocks είναι κολλημένο. Διαγνωστικό. Ναι. Και είναι απίστευτο. Πάμε σε hard όλα. Πάμε σε hard όλα. Activating hard. Κάτι τώρα θα τα βρει όλα. Θα γυρίσουν τα άλλα σε hard. Ναι, όλα hard. Όλα hard. Soft mode. Πάμε soft. Το άλλο θα κολλήσει στο τέτοιο. Στο hard. Ναι. Ωραία. Άρα, άμα φτιάξω το πίσω δικό μου, αν το αλλάξω, αυτό είναι καλό γιατί τα μπροστά είναι δύσκολα. Τα πίσω εύκολα βρεις, πιο εύκολα. TPS. TPS. Α, TPS, αν πατήσω τώρα τον γκάζι εδώ, θα αλλάξει. Το βλέπεις. Ναι. Είναι το γκάζι. Το γκάζι, το τιμόνι για να δούμε. Steering sensor. Να γυρίσω το τιμόνι. Δεν γυρνάει έτσι, βέβαια. Ίσως πρέπει να το βάλω μπρος, τέλος πάντων. G sensor εδώ, speed sensor 0. Άρα βρήκαμε ποιο είναι το πρόβλημά μας, το πίσω του οδηγού. Ωραία, πάμε τώρα τι άλλο έχουμε, ABS δεν τα χρειάζεται, cruise control δουλεύει. Το E-Tax τι είναι, δεν ξέρω, transmission, engine, climate control, climate control. Πάμε να δούμε τι σκάτα κάνει και αυτό η μαλακία. Μήπως μας πει που είναι το πρόβλημα. Λες. Move ignition key to cross. Ωραία, move ignition key to run on, press OK. Run on. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία, έχει sensors. Coolant switch on, photo sensor on. Room sensor Fahrenheit έχει. Τι δεν διαβάζει τότε ρε φίλε. Fresh air in, secure ID, scan DCT. Για να δούμε τι θα βγάλει κάποιο. No DCT, δεν βρίσκει. Blown fit. Λοιπόν, blown fit. Μήπως πρέπει να βάλω μπροστά μάξι να πάρει πρόσθετη. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Οκ. Okay. Πάμε ξανά. Climate control.
coolant switch on. Ναι. Άμα κάνω. Fresher in. Θα το βάλω τώρα να φέρνει αέρα απ' έξω και όχι από μέσα. Θα μας πει αν μπορεί να γυρίσει εκεί. Ωραία. Scan the city. Ok, back. Όχι. Είναι λίγο τα ζαμάρκα, αλλά εντάξει, κάνει δουλειά. Θέλω να δω αν καταλάβει κάτι άλλο. Evaporation sensor. Αυτός είναι ο sensor του air condition. Από εδώ μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δουλεύει, αν μας βγάλει κάποιο τέτοιο. Test fan off. Test fan low, medium, high, ωραία. AM test. Blown face. Blown feet. AC clutch on. Ωραία, θεωρητικά πρέπει να πλύσει τώρα και να βγάλει κρύο. Αλλά δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Θερμαξία από μπροστά μα, βραχυκλώσει το ρελέ. Δεν στέλνει το ρελέ στο ρελέ για κάποιο λόγο. Blown fit, να το βάλω στα πόδια να δούμε θα γυρίσει. Ναι, γύρισε στα πόδια. Ωραία. Defroster είναι από μπροστά. Ναι, άρχισε να βγάζει από πάνω. Από το... Και αυτό δουλεύει. Το απλήσω. Ναι. Το βάλω... Βάζω βεντιλατέρ. Βάζω βαρέστα AM, τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Α, ζέστη. Όπα φίλε, άρχισε να βγάζει ζέστη. Τι μετάει. Ναι. Άρα ζέστη έχουμε. Ναι, τώρα σταμάτησε η ζέστη. Μην το που σταμάτησε. AM test 0, τι είναι. Δεν ξέρω. Τώρα πάνω ζέστη δεν βγάζει, πριν στο 100% έβγαζε. Οκ. Blown fit. Test defrost, τα κάναμε. Ρε, άλλο πατάω, η οθόνη είναι λίγο ό,τι να είναι, αλλά εντάξει. Θέτει πριν το κουτί εδώ γύρω γύρω. Σημασία ότι επικοινωνεί με όλους τους εγκεφάλους, φίλε. Απίστευτο. Ωραίο εργαλείο. Ναι. Θα δοκιμάσω να ανοίξω το AC. Αλλά δεν το πλύζει. Με αυτό πρέπει να πάω στο μηχάνικα που ξέρουν και από ηλεκτρολογικά ο Μιχάλης να μας πει πάση καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουμε όλα τα κοντρόλ τα οποία δεν μπόρεσα τώρα να αλλάξω. Γιατί δεν έχω το κατάλληλο. Ναι, τώρα γύρισε εδώ. Ναι. Εντάξει. Να το βάλω τουλάχιστον για μια που δεν βλέπω την οθόνη εγώ. Να το βάλω να φυσάει στο face και να το βάλω clutch on. Μπας και το κάνει, αλλά δεν οπλίζει. Το κάνω ένα off ξανά και ένα on. Πήρε μήπως. Δεν νιώθω κρύο. Ούτε εγώ, αλλά άλλαξε το θόρυβο στο μοντέρ. Σε να ηρέμησε. Α, ανεβάζει δηλαδή. Άκουσα, έκανε τσακ. Δεν έκανε τσακ. Αν δεν έκανε τσακ, δεν πιάνει το air condition. Εγώ το ξανακάναμε για να το ακούσω. Αλλά ανέβηκαν οι στροφές. Τώρα πέσανε ξανά. Α, πάτησα off γι' αυτό. Γιατί το πάτησα, αλλά και δεν πάτησε τώρα, κάτσε. On. Ανεβάζει στροφές πάντως, το ακούτε το αμάξι. Δεν έχω ήδη κάτι. Ναι, δεν κάνει κλικ κάτι με τα ρελέ παίζει. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξω όλα τα ρελέ. Για σίγουρα. Τέλος back. Defroster. Ρε φίλε, back πατάω defroster μανί.
Η οθόνη, παιδιά, είναι Nintendo 64. Φοβερό πάντως, μπορεί να κάνει να διαγνώσει τα πάντα. Κάτι, κολοκάμερα. Λοιπόν, φεύγω από εδώ και πάμε climate, το βάλαμε bark bar, engine, λες να έχει κανένα τέτοιο. Transmission, climate control, airbag, configuration, τι είναι το configuration. ECU clock 100%, Chrome ECU no, 98 ECU yes. Α, εμείς έχουμε Chrome, περίμενε. OBD1, δεν έχουμε 98 ή 99. Δεν ξέρω, βασικά δεν πειράζω τίποτα. Το πρώτο κολόμπι τι είναι, ECU clock εδώ, Chrome ECU. Αυτό τώρα τι είναι. Δεν θέλω. Α, καλά. Α, false, να, έτσι. Δεν είναι 99, οκ. Chrome ECU. DSM stealth, ναι, save. Coolant, δεν ξέρω σίγουρα, θα το ψάξω. Transmission, α, να δούμε το τέτοιο. Το suspension. Να δούμε το steering sensor, άμα δουλεύει. On, on, το βλέπεις. Όταν στρίβεις, ναι, είναι και ο άλλος ανοιχτός. Off, off, είναι 4 σημεία. Όταν είσαι εκεί είναι off, off. Όταν πας μισή στροφή είναι το ένα on. Όταν πας στο κέντρο είναι on off, on on. Και αριστερά, ωραία. Ταχύτητα, G sensor καταλαβαίνει, ωραία. Shocks, soft. Και τώρα θα μας πει ότι είναι το πίσω κολλημένο σε hard. Να. Εντάξει, οκ. Okay. Μας διαφώτισε η αλήθεια. Βάλαμε αυτό από κάτω, κάτω λίγο. Τώρα εδώ έχω τρεις μεγάλες και δεν ξέρω αν εδώ η βίδα που έχει είναι μεγάλη. Θα δοκιμάσω μία. Έχει τρεις βίδες αυτό μπροστά, ε? Ναι, μπήκε, αυτή είναι, ναι. Εδώ έχει μεγάλη. Αντιθέτως με τις άλλες δύο που ήταν κοντές, γιατί οι άλλες βγαίνανε στο πλαστικό. Λοιπόν, και τώρα φέρω το ντουλαπάκι. Θεωρητικά, σώζω λίγο, άμα θα βρω. Θα μπει τώρα και το ντουλαπάκι και θα είμαστε τζετέ. Λοιπόν, κράτα. Αυτό τι είναι? Α, ναι, αυτό το είχε μέσα το αμάξι. Υποθέτουμε ότι είναι από κάποιο CD player το οποίο είχε. Μην το ξαναπούμε πια. Εδώ τι είναι όλα αυτά, έχουν φύγει. Αυτό. Αυτό τι είναι? Ναι. Μπαίνει κάπου αυτό τώρα, κάνει κάτι. Εκεί. Και κάνει από τι? Την ανάποδη. Και κάνει όχι, τι? Όχι, κάνει τι όμως. Α, είναι για να ακολουθεί εδώ μέσα. Να πώς μπαίνει.
πώς βιδώνει, δεν βλέπω να έχει βίδα αυτό εδώ. Έχει μια βίδα εκεί, αλλά είναι... Είναι ήδη πάνω. Ήδη πάνω. Το ξαναβίδωσα. Μπράβο για το βίντεο που το βγάλαμε, παιδιά. Μπράβο για το βίντεο που το βγάλαμε. Αυτό, και εδώ έχουμε αυτό βίδες. Κατά την κόντρα εδώ. Με βίδες έχουμε. Να τις βίδες τους, εδώ είναι δύο. Και αυτές από πού είναι? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Από αυτό που βγάλατε μπροστά, δεν είναι? Τις βάλαμε μέσα του λαπάκι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εδώ ήτανε. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κλείσα εδώ τώρα πώς το είχαμε βγάλει. Τελείωσα. Το μαξάκι γαμάει, ε. Καλό, ε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτά εδώ να θυμίσω ότι είναι 3D printer, θα σας βάλω από πού. Είχαν σπάσει και τα δύο. Στείλαμε αντίγραφο, στείλαμε το μαμά και μας τα έκανε από 3D printer. Αντοχής και έχουμε ντουλαπάκι. Μέχρι να βάλουμε και αυτό εδώ. Αυτό εδώ, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς μπαίνει εκεί. Θα πάρω αυτό που το έβγαλε. Αν μας πει, δεν το θυμάμαι. Που κουτέλι αυτό, ε. Για τους παλιούς. Τι βίντεο θες, μαλάκα. Είδες για ψώνια. Με καρότσι. Ένα πράγμα θα πάρουμε. Μια τέντα θα πάρουμε. Είναι πάρουμε καρότσι, εντάξει. Καλά, ρε, ένα πεντάλεπτο δεν έχει. Πού θα σκάσω τα 200 αριστέντα. Τι έχουν πεντάλεπτα, για πέτσε. Λοιπόν, έχουμε πια τέντες, καρέκλες, τραπέζα, μπαμπού. Τραπέζια, πιθάρια έχω, το 1-7-2-14. Πιθάρια. Αυτό πιθάρια είναι συλλεκτικό. Πατάτες. Αχ, λοιπόν. Πινακίδα καν έχεις, ρε. Καμ. Α, όχι καν. Όχι άλλεν καν. Κανιόγλου. Καμ. Καμ κάτς. Το χρώμα ήταν καλό, ε. Και το χέρι ήταν καλό, δείτε εδώ πως έγινε. Ωραία. Φλόλες. Χωρίς νερά, ε. Σαν σύρο φλόλες και από μέσα, ναι. Τίποτα νερά, τίποτα. Τίποτα, δουλειά μας. Ωραία. Μαλάκα γύρισε, όχι εκεί, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό το βάψουμε όλο σπρέι. Το Forester βάψουμε όλο σπρέι. Τρίψιμο και σπρέι. Έτσι, τέτοιο. Τέτοιο, ψήνεσαι. Μπορούμε να βγάλουμε τέτοιο, αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορούμε. Μπορούμε. Δεν είναι μεγάλη επιφάνεια. Λένε. Αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη γιατί έχει τα πλαστικά γύρω-γύρω. Πολύ πολύ το κάνουμε και το πολύ πολύ πάει για βάψιμο. Άμμο πολύ. 50 τόνους άμμο. Οπότε βλέπετε εδώ έγινε τρέλα και κορδέλα. Και ο καθαριστήρας έδειξε. Ναι, έβλεπες το πράγμα πήγαινε το μάτι στη σκουριά εκεί. Όχι το υπόλοιπο είναι πιπίλα, αλλά εντάξει. Ότι όσο κάνεις, μετά κάνεις αυτό, ναι. Δείχνει αυτό, κάνεις ναι. Αυτό και μετά μένει το βάψιμο. Το βάψιμο να γίνει. The next day. Καλημέρα παιδιά, είναι 8 και 20, Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί. Πάμε, βάζουμε Forester και φεύγουμε. Στον καράζ περιμένουν όλοι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε καράζ, θα έρθουν τα άλλα παιδιά τώρα σε 9 έχουμε ραντεβού. Να βάλουμε τα πράγματα στο Forester, θα είναι ο εργάτης για σήμερα. Και να βάλουμε βενζίνη, γράιρο και να φύγουμε. Λοιπόν, πήραμε εδώ στο Forester τα πάντα όλα. Καρέκλες τραπέζα μπαμπού. Το ίδιο το Forester, μόνο λίγο υγραέριο θέλει. Σίγουρα κάτι θα ξεχάσουμε, αλλά δεν πειράζει. Τα βασικά τουλάχιστον. Ας μπει κάποιος στο Forester, το πάει κάτω στη στροφή, στο αφήσει. Για να αρχίσουμε να βγάζουμε αυτά. Άντε, θα αλλάξουμε και όλα στα διόδια, ρε μάλακες. Κατεβείτε τώρα. Εγώ δεν θέλω να οδηγήσω κανένα τα δύο, τα μεγάλα. Εγώ Forester θέλω. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Για να δούμε εδώ τώρα κάτι να πάρουμε. Μπα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι από εδώ. Πήραμε από εδώ μέσα νερά, κοκακόλε και σχετικά. Λοιπόν, έλα, βγάλε το Μιτσούμπα. Βγάλε τώρα το Σούπρα, βγάλω. Εδώ πήραμε νερά, πάρουμε νεράκια. Είναι και το μωρό. Και τώρα Σούπρα. Καλά πέφτει. Το Forester, ο εργάτης από πίσω. Χωρίς Forester δουλειά δεν γίνεται. Πολύ πιο χαμηλό είναι. Πολύ. Είναι πιο χαμηλό. Σα σκάφος. Σα σκάφος, γιατί τα λάστιχα είναι ίδιο κενό έχουν. Οκ, dream team. Βάλαμε 50 ευρουλάκια φθηνή βενζίνη κιόλας για να ανέβει και ούτε τιμές δεν περνάει. Και σε σένα. Σε εμένα πέρασε. Και εμένα, αλλά ωριακά πάει έτσι. Βασανιστικά. Ναι, αλλά έχω αλκαντάρα εγώ ρε φίλε. Άντε, θα έρθει ο Τρακατέλης τώρα. Πίσω Τρακατέλη, Κανάτσιο, τι κάνε πάρε μάνα κατέσσερα. Δεν την παλεύουνε τα παιδιά αυτά. Εγκλέζι. 9 ώρα είχαμε ραντεβού, 10 παρατέταρτο. Εγκλέζος γεννήθηκες εσύ, έτσι. Εγκλέζος, μαλάκα. Τρέλα. 10 η ώρα πήγε. Κάτι μου λέει ο Τρακατέλης μέσα στο τούνελ θα την κάνει μαλακιά. Με τα μπάμπου.
Θα κάνει lunch τώρα, δες. Θα είναι το Auto Club North εδώ. Έτοιμοι για να φύγουμε. Αν δεν έχουν φύγει ήδη. Όχι, δεν είναι το πάρκο. Λάκα το βράδυ. Τις έχω παραγγείλει στο δρόμο. Θα μας φέρουν εκεί, λέει, delivery. Φαγητό ήρθε. Ε? Να πάμε το πάρουμε φαγητό. Α, μαζευτήκαμε. Ε, τι να κάνουμε. Εδώ, άντε, καλημέρα. Άγγλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Γερμανοί. Μυαλό σου. Αυτό κουρεύει και όλοι είναι όμορφο εκεί πέρα. Για τι φωτογραφίε. Όχι, ρε φίλε, για να αναδεικνύει ότι τρώω. Μάζεψε από εδώ. Ένα να αφήνει μαλλί, πάει το, με το μάτι πάνω. Λοιπόν, άντε, πάμε. Περιμένουμε, τι κάνουμε. Ναι. Έρχονται οι τράκερ. Α, σανιώτη. Βουλωμένο. Το είδε τσάρτσερ, το super τσάρτσερ έκανε έτσι. Πάταμε και σπεσάνα από αυτό. Ε, αν την θα τραβήξω εγώ. Να το έχω σε πλάνο, να γίνω viral. Γεια σας, γεια σας. Δεν μου λες. Καλά τώρα τι είναι αυτά που κάνει. Έρχεται αυτός με αυτό και σας έχει στο μικρό πες μπέρα σου πάρει και ένα. Έστω το μικρό. Αυτό σε πέφτει. Έλα, κλείνεις το δρόμο. Τώρα σε έβαλες ένα με αυτό, πρέπει να σου πάρει ένα δώρο και να πηγαίνετε σε τάκι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ έχει μαζί χαός και φεύγουμε. Πάμε, μπαμ μπαμ. Ε, θα φύγουμε, θα φτάσουμε ποτέ, μια μισή ώρα θέλουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Άντε, πάμε. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Γιατί ακούγεται έτσι.